παρόντες. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, την πρώτη επίσημη πολιτική μου εκδήλωση. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί επιλέχθηκα να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας. Αισθάνθηκα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή, υπερηφάνεια και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Επίσης, ευχαριστώ τους φίλους ομοειδεάτες που με παρότριναν και με υποστήριξαν για να πολιτευθώ. Όλα τα τοπικά κομματικά στελέχη που με βοηθούν στα πρώτα μου βήματα στην πολιτική. Όλους τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες που με ενθαρρύνουν στον αγώνα μου. Και βεβαίως, ξεχωριστά και από τα βάθη της ψυχής μου, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τους συγγενείς μου, που τόσα έχουν κάνει για μένα και καθημερινά με αγκαλιάζουν με την αγάπη τους και την αφοσίωσή τους. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Δεμένη οικογένεια είναι ευλογημένη οικογένεια. Και δεν λυγίζει ακόμη και αν φυσούν δύο άνεμοι. Εύχομαι όλοι να χαιρόμαστε τις οικογένειές μας. Και σας ευχαριστώ για αυτή τη θερμή υποδοχή και την εντυπωσιακή προσέλευσή σας. Από σήμερα. Από σήμερα την πρώτη μου επίσημη πολιτική δημόσια παρουσία, θέλω να υπογράψω μαζί σας μία συμφωνία κυρίων. Μία συμφωνία αλήθειας. Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι δεν είμαι άνθρωπος ούτε των μεγάλων λόγων, ούτε των ψεύτικων εντυπώσεων. Αυτό τον έλπιστο ταξίδι στην πολιτική, που ξεκίνησε πολύ πρόσφατα, το ζω καθημερινά με πολύ αγάπη, πάθος και έχοντας όραμα. Δεν γνωρίζω ποιος θα είναι ο προορισμός. Αυτό θα το καθορίσετε εσείς με την ψήφο σας. Είστε συνοδοιπόροι στην πιο κρίσιμη προσπάθεια και δική μου προσωπικά και της χώρας. Να κρατήσουμε την Ελλάδα μας στο σύγχρονο κόσμο της ανάπτυξης. Από τη στιγμή που ανακηρύχθηκα επίσημα υποψήφια βουλευτής, είχα πολύ λίγο χρόνο για να κάνω πολλά πράγματα για πρώτη φορά. Πρώτη φορά συναντήσεις για τα προβλήματα του τόπου μας, με κοινωνικούς φορείς, τοπικές αρχές και δημόσια πρόσωπα. Πρώτη φορά περιοδίες στην πόλη και στα χωριά. Πρώτη φορά συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση. Ξαφνικά άνοιξε για μένα νέο παράθυρο για να δω τον κόσμο και τη ζωή, όλα όσα ήξερα, με μια νέα ματιά, από μια νέα σκοπιά. Εξαιρετικά ελκυστική και ενδιαφέρουσα, αλλά ταυτόχρονα υπεύθυνη και απαιτητική. Σαν ένα ταξίδι νέων γνώσεων και εμπειριών, σαν ένα σχολείο βιωματικής εκπαίδευσης. Μαθαίνω λοιπόν καθημερινά και προσπαθώ να μαθαίνω γρήγορα. Όμως, αυτό που με συνεπάζει είναι το γεγονός ότι πλέον μαθαίνω να λειτουργώ ως εκπρόσωπος των πολιτών του τόπου μου, υπό την αιγίδα του κόμματός μου, στο πολιτικό στερεότυπο της χώρας μας. Πρέπει να γνωρίζω, να μεταφέρω, να προωθώ τα προβλήματα και τις ανάγκες, τις αγωνίες της κοινωνίας μας. Να γίνω μια νέα φωνή που θα είναι πάντα δίπλα στον πολίτη, πάντα στην πρώτη γραμμή για την πρόοδο του τόπου μας. Πάντα πιστή στη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αγαπητές φίλοι και φίλοι μου, να είστε σίγουροι ότι θα κάνω τα πάντα για να ανταποκριθώ στο νέο ρόλο που μου ανατέθηκε και να είστε σίγουροι ότι μπορώ να το κάνω με επιτυχία. Η διαδρομή της ζωής μου μου δίνει δύναμη και φόδια και πλέον είμαι εδώ. Είμαι εδώ στην Καβάλα που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Στην Καβάλα που τα τελευταία 7 χρόνια ζω και εργάζομαι. Έχω την οικογένειά μου, το σπίτι μου. Στην Καβάλα πλέον χτίζω το μέλλον μου. Ζώντας στην Καβάλα ένιωσα έντονα την ανάγκη να προσφέρω στα κοινά. Και αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση που μου έγινε από το γραφείο του Πρωθυπουργού.